Ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο Δήμος Κουμπούρης. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με το Δήμο έχουμε πολλά χρόνια γνωριμίας από τον καιρό που ήταν βουλευτής του κόμματος. Το 1993. Στη Βουλή, το 1993. Φαντάζομαι τώρα 25-26 χρόνια. Λοιπόν, σε βλέπω, είσαι άψογος. Παρόμοιος. Σε καλά είσαι. Λοιπόν, πώς θα αποφάσεις? Δεν ήταν και έκπληξη όλη η πορεία για το κόμμα. Εντάξει, ναι, είναι μια πορεία, ας πούμε, η οποία έχει... δεν ήταν κάτι το καινούριο, ας πούμε, για μένα. Ναι. Ναι. Το κόμμα αποφάσισε. Και τελείως. Έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτές τις εκλογές... προβάλλεται στο εξωτερικό. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα εσωτερικά μας, ομφαλοσκοπούμε. Προβάλλεται ο κίνδυνος της ανόδου της ακροδεξιάς σε πάρα πολλές χώρες. Έχετε την ίδια άποψη ως κόμμα ή θεωρείτε ότι και αυτό είναι κάτι στημένο, ας πούμε, προκειμένου να υπάρξει μια κατανομή ψήφων στα αστικά κόμματα. Στα αστικά κόμματα. Το καπιταλιστικό σύστημα τα έχει όλα τα καλά. Και βεβαίως η ακροδεξιά και οι φασίστες είναι γέννημα δικό του. Η μήτρα που γεννάει τον φασισμό και την ακροδεξιά είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Αυτός που αντιπαλεύει τον καπιταλισμό είναι ο σταθερός εχθρός της ακροδεξιάς και των φασιστών. Και θα σας έλεγα ότι το σύστημα του χρειάζεται και το χρησιμοποιεί και ως μπαμπούλα, βεβαίως. Και θέλει να κάνει και τις συμμαχίες του τάχα με άλλα κόμματα σε αυτή τη βάση και την κατεύθυνση, να την αντιμετωπίσουμε την ακροδεξιά. Και βλέπετε, κύριε Παπαχρήστο, ότι όλα τα μέτρα που ψηφίζονται, ψηφίζονται από κοινού, με όλους μαζί. Ναι. Από κοινού. Φιλελεύθεροι, αυτοπροσδιορίζονται αριστεροί, δεξιοί κτλ. Ακροδεξιοί. Στην ίδια γραμμή, στην ίδια κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διαφορές που άλλοι είναι ευρωσκεπτικιστές, άλλοι είναι κοσμοπολίτες κτλ. Είναι αντιθέσεις του κεφαλαίου αυτές. Επειδή και εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει μια άνοδος της ακροδεξιάς, το είδαμε στις εκλογές και τις εθνικές, τις βουλευτικές του 2015, αλλά το είδαμε και στις ευρωεκλογές όπου άγγιξε σχεδόν το 10 η Χρυσή Αυγή ο εκπρόσωπός τους. Τώρα, πώς το βλέπετε το πράγμα? Είναι στην ίδια, είναι σε άνοδο, είναι σε πτώση αυτό το κίνημα? Δεν μπορεί να είναι σε άνοδο. Και δεν μπορεί, εργατικά ναι, στρώματα, δεν μπορεί να είναι σε άνοδο. Και τώρα τα στοιχεία βέβαια καμιά φορά και τα γκάλοπ, ξέρετε, έχουν τη δικιά τους λογική. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια οργάνωση εγκληματική, φασιστική, από την ίδια της την ιδεολογία. Και ο κόσμος πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του από τη δράση της. Δηλαδή μια οργάνωση η οποία θέλει να υπηρετήσει τον καπιταλισμό, την ίδια οικονομία, με τον πιο, αν θέλετε, αυταρχικό και να δώσει τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εκμετάλλευση στο κεφάλαιο ενάντια στην εργατική τάξη. Αυτή, νομίζω, αυτά πρέπει να είναι τα κριτήρια ενάντια στη Χρυσή Αυγή, που αν το ΚΚΕ αυξηθεί και πάρει τη δύναμη που πρέπει να πάρει και η εργατική τάξη ψηφίσει ως τάξη αυτή καθεαυτή για τον εαυτό της και δώσει αυτή τη δύναμη, είναι η δύναμη που μπορεί να αντιμετωπίσει πράγματι τη Χρυσή Αυγή, να τη βγάλει από την τρίτη θέση και να έχει ο λαός μια ισχυρή αντιπολίτευση στα όργανα που θα εκλεγούν κομμουνιστές, βουλευτές ή τοπικοί. Τώρα όμως πρέπει να ρωτήσω. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε εργατικές γειτονιές, στη Β' Πειραιά, το συζητούσαμε προηγουμένως με την Τζίνα, η Χρυσή Αυγή έχει τέτοια δύναμη? Κοιτάξτε, και μεγαλύτερη και από το ΚΚΕ. Στη Β' Πειραιά, να θυμηθούμε ότι έχουν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έχουν υποστεί ομοίβια. Κοιτάξτε, ο λαϊκισμός τους είναι έφεπτος πολλές φορές. Ο λαϊκισμός τους... Εκείνες οι φανφάρες ότι εμείς το πολιτικό σύστημα είναι άχρηστο, ότι θα έρθουμε και τα λοιπά. Ψεύτικα λόγια. Είναι δύναμη του συστήματος η Χρυσή Αυγή, ισχυρή δύναμη του συστήματος που τη θέλει, την κρατάει και τη χρησιμοποιεί σαν μπαμπούλα και παίζει αυτό το ρόλο. Είναι δύναμη που υπηρετεί με τον πιο αυταρχικό τρόπο τον καπιταλισμό. Είναι ενάντια στην εργατική τάξη και φυσικά ενάντια σε κάθε διαδικασία. Θυμάμαι η οποία... τώρα που λέτε αυτό, θυμάμαι στη Β' Πειραιά, δεν ήταν που αποκαλύφθηκε ότι
οι διάφοροι εφοπλιστές είχαν εκμισθώσει κάποιους από αυτούς σε βάρος... Δουλεμπορικά γραφεία είχαν απεργώνει. Δουλεμπορικά γραφεία είχαν κάνει ήδη. Θέλουν να κάνουν συνδικάτο για να ρίξουν τα μεροκάματα της εργατικής. Αυτά που θέλει το κεφάλαιο. Και πουλάνε και προστασία τώρα. Αυτά είναι εδαφούν και του κοινού ποινικού. Αυτά τα πράγματα και το δικό γραφείο. Είναι μια εγκληματική οργάνωση ενός κακού μοίρια έπονται που λέγανε και αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Εσάς σας προβληματίζει καθόλου γιατί μέσα σε μια κρίση στην οποία οφείλουμε να πούμε όλοι και όποιος το αφισβητεί στα λέει ψέματα ότι το ΚΚΕ δεν λέγησε. Σας προβληματίζει ότι δεν είχατε άνοδο, ότι είχατε μια πολύ δυνάμεια. Κοιτάξτε, δεν έχουμε μεγάλη άνοδο, αλλά είμαστε μια δύναμη που αναγνωρίζει ο λαός για τη συνέπειά της, για τη μαχητικότητά της και για την όλη τη στάση στην ερμηνεία αυτής της κρίσης με τα χαρακτηριστικά που αυτή, τα πραγματικά χαρακτηριστικά που έχει. Αυτό, γι' αυτό το λόγο πρέπει να μας εμπιστευτεί ο λαός, να μας δώσει την δύναμη που χρειαζόμαστε. Να έχει τη δύναμη δηλαδή που ο ίδιος χρειάζεται στα όργανα που θα εκλεγούν οι κομμουνιστές από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης που θα δίνει τη μάχη. Η εργατική τάξη μπορεί να κάνει αυτό το βήμα τώρα και μέσα από την εμπειρία, όπως είπατε προηγούμενα, και από τα παιχνίδια που παίχτηκαν, αν θέλετε, που επέδρασαν σε εμάς. Ας πούμε, όταν εμείς είπαμε δεν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση για να διαχειριστούμε τον καπιταλισμό, θυμάστε τι γινόταν. Ναι, ναι. Αυτό το ερμήνευαν όλοι, ότι βοηθήστε κι εσείς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα κάνει κτλ. Όχι, σας επιτέθηκαν πολλές φορές, σας είπαν μέχρι εμείς και ότι παίζετε το παιχνίδι αστικών κομμάτων. Ναι, δεν υποχωρήσαμε λοιπόν. Η αστική τάξη, κοιτάξτε, έχει τα κόμματα που μπορούν να κυβερνήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερή δύναμη. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω γελάνε και οι αριστεροί που, εν πάση περιπτώσει, όχι εκείνοι που πραγματικά πίστευαν, και εκείνοι που λένε ότι είναι αριστεροί, έτσι. Εντάξει. Τα εργασιακά τα έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά η κυβέρνηση ως επίτευγμά της, εν πάση περιπτώσει, και πολύ και κόντρα στον Ότι μείωσε την ανεργία, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα σας πω, υπάρχει μια κόντρα, η οποία είναι επιφανειακή κόντρα και μια κόντρα που θέλει να καλλιεργήσει το φανατισμό. Ας πιάσουμε αυτό που είπε ο Μητσοτάκης για το 7ήμερο. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. 7ήμερο δουλεύει και σήμερα ο κόσμος. Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έχουν δώσει το καλύτερο αυτό το να υπερασπίσουν τις εργασιακές σχέσεις που θέλει το κεφάλαιο. Ελαστικές μορφές απασχόλησης, καταργήση των συλλογικών συμβάσεων και τούτη η κυβέρνηση τα έκανε και οι προηγούμενοι. Ελαστικά ωράρια εργασίας, εργασία χωρίς πληρωμή, χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Άλλαξαν το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, το ξέρετε. Ας πούμε, τσάκισαν τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Δηλαδή, τι θα πούνε για την εργατική τάξη, ότι στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα έχει μια δουλειά η οποία θα είναι μια δουλειά που δεν θα του φτάνει του εργαζόμενου να καλύψει, όχι βασικές. Ούτε στοιχειώδες ανάγκες. Αυτή είναι η προοπτική, κυρία Μοσχολιού, να σας πω. Ο άνθρωπος μπορεί και παράγει καλύτερα σήμερα. Mm-hmm. Έχει τεχνολογικά μέσα. Ναι. Και μπορεί ένας άνθρωπος πατάει ένα κουμπί και με τη γνώση, με την τεχνολογία και όλα αυτά. Γιατί του λένε ότι πρέπει να χειροτερεύσει η ζωή του, να μην έχει ένα μεροκάματο, ένα μισθό που να ζει με αξιοπρέπεια, γιατί δεν πρέπει να βγαίνει νωρίτερα στη σύνταξή του, γιατί δεν πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο να έχει για τον πολιτισμό, για την ξεκούρασή του, γιατί δεν μπορεί να έχει υγεία, ας πούμε, που να μην είναι εμπορευματοποιημένοι και όλα αυτά που ζούμε. Λοιπόν, και οι δύο είναι υπεύθυνοι και τα άλλα κόμματα που στήριξαν και όλα αυτά είναι στη λογική να υπηρετήσουν το κεφάλαιο που θέλει φτηνή εργατική δύναμη, το συνταξιούχο, τον Γιάδα και όλα τα άλλα εμπορευματοποιημένα να κερδίζουν. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Κουμπούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στις εκλογές της Κυριακής. Καλή επιτυχία για εσάς και για το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα.